Coach, άσχημη βραδιά για την ΑΕΛ. Σήμερα δεν ξέρω, έχω δει κάποια παιχνίδια της ΑΕΛ. Νομίζω ήταν η χειρότερη εμφάνιση. Εντάξει, η ομάδα της Ανόρθωσης, καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια, κέρδισε δίκαια. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που μας κερδίζουν δίκαια, γιατί είναι τα δύο παιχνίδια που χάσαμε αμαχητή. Η ομάδα μου έχει κάνει 4 ήττες στο φετινό πρωτάθλημα και είναι οι 2 ήττες από την Ανόρθωση, οι οποίες με τον τρόπο που αγωνίζεται η Ανόρθωση φυσικά δεν μας ταιριάζει σαν ομάδα. Παίζει στα όρια του φάουλ, το είχαμε επισημάνει. Βέβαια, δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε, γιατί είναι το 3ο συνεχόμενο παιχνίδι που παίζουμε σε 8 μέρες. Παίξαμε με τα ΠΟΕΛ, παίξαμε στο Ευρωπαϊκό με τη Λόφτσεν και δεν είχαμε χρόνο να ετοιμάσουμε την ομάδα όπως έπρεπε και οι παίχτες μου ήταν και άδειοι σε θέμα κούρασης και άδειοι ψυχολογικά. Πόσο εύκολο είναι, coach, αυτό που μόλις αναφέρετε, δηλαδή και η Μπάρκα Link, τα πηγαίνει εξαιρετικά και η ΑΕΛ, αλλά και κάνει μια πορεία. Μπορεί να έχει 4 ήττες η ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, αλλά πραγματοποιούμε την καλύτερη πορεία των τελευταίων χρόνων στο πρωτάθλημα. Σίγουρα πραγματοποιούμε καλή πορεία και θέλαμε να κλείσει η χρονιά με θετικό αποτέλεσμα και μπορούσαμε, αλλά όπως δείξαμε σε κανένα σημείο του αγώνα δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Χάσαμε όλες τις μάχες και τις επαφές στην άμυνα, γιατί η ομάδα μου παίζει θεωρητικά καλή άμυνα. Σήμερα νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και δεν μπορέσαμε στην πίεση της Ανόρθωσης, η οποία μπορεί να έχει 6 άτομα rotation, αλλά έχουν βρει χημεία και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μόλις αρχή του δεύτερου γύρου. Ποιος θα είναι ο στόχος της ΑΕΛ, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση του πρωταθλήματος? Έχουμε πει ότι βλέπουμε κάθε παιχνίδι με παιχνίδι. Βήμα-βήμα με τις προπονήσεις και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος στόχος. Σίγουρα θα θέλαμε να μπούμε στην πρώτη τετράδα, αλλά τώρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, γιατί για να κερδίσουμε τις από πάνω ομάδες από εμάς πρέπει να είμαστε ακόμη πιο πνευματικά έτοιμοι και σωματικά.